εικόνες, ναι, εντάξει, ρητορική είναι η ερώτησή μου. Δεν, ναι. Ναι. Είδα, ναι, είδα. Είσαι. Αλλά είναι αυτή η συνολική εικόνα. Κοιτάξτε, δείτε. Δηλαδή, γιατί και η άλλη πλευρά δημοσιοποιεί εικόνες από τότε που ήσασταν εσείς στην κυβέρνηση. Θα σας πω. Και είχε επίσης αιματοκυλισμένους διαδηλωτές κτλ. Θα σας πω, θα σας πω. Ναι. Δυστυχώς, ο κύριος Χρυσοχοΐδης απέδειξε ότι η απόσταση από ένα σοσιαλιστικό κόμμα, στο πούμε έτσι, μέχρι την ακροδεξιά, είναι ένα γκλομπδρόμος. Δεν αντιμετωπίζω το έγκλημα. Οι μετρήσεις δείχνουν ότι το έγκλημα δεν έχει πέσει, αλλά δεν χρειάζεται να κοιτάμε μετρήσεις. Προχθές μπήκανε στο Μενίδη με Καλάσνικοφ μέσα. Είναι έξω από το πεδίο του κυρίου Χρυσοχοΐδη αυτό. Κύριος Χρυσοχοΐδης επιδίδεται σε ένα σοου τρόμου, ένα horror σοου, το οποίο έχει άλλους σκοπούς. Προφανώς άκουσε την ακροδεξιά της Νέας Δημοκρατίας, ότι μπορεί να αποκτήσει την υπεροχή, ιδεολογική τη λέει αυτή την υπεροχή, μέσω της αναγκαστικότητας του ξύλου. Το οποίο, αυτό δόγμα, ανέλαβε ο κύριος Χρυσοχοΐδης να το υλοποιήσει με έναν τρόπο και μάλιστα επιδεικνύει και ένα θράσος η ηγεσία του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, η οποία έρχεται να, μέσω μιας προπαγάνδας τοξικής, επειδή έχει την υπεροπλία στα μέσα, να αναποδογυρίσει την πραγματικότητα. Ό,τι έκανε προεκλογικά έρχεται τώρα να το συνεχίσει με τους ίδιους και ακόμα πιο έντονους ρυθμούς. Δηλαδή να διαψεύσει τον κόσμο. Να διαψεύσει τις εικόνες. Να μάθει ο κόσμος να μην πιστεύει αυτό που βλέπει, αλλά να υποκύπτει στο φαντασιακό του. Ξέρετε τι κάνουν, κύριε Παυλόπουλε. Καλλιεργούν τον φόβο στον πολίτη. Τον ξεγέλασαν προεκλογικά, ειδικά τη μεσαία τάξη, ότι θα έρθουν να τη σώσουν. Και όχι απλώς δεν τη σώσανε. Την καλωσορίζουν σε μια κόλαση που αυτοί περιέγραφαν ως κόλαση, τη μεσαία τάξη. Και έρχονται τώρα το φόβο, αυτό τον αταβιστικό φόβο της μεσαίας τάξης, τον υπαρξιακό φόβο, να τον διασκεδάσουμε ένα άλλο φόβο. Ναι, δεν θα σας δώσουμε, αυτό είναι υποσυνείδητο. Εσείς δεν θα πάρετε δηλαδή τίποτα επιχειρησιακά πώς είδατε αυτές τις δύο ημέρες, δηλαδή το Πολυτεχνείο και την επέτειο της Μαύρης Επετείου, της δολοφονίας του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου. Επεισόδια εκτεταμένα, το ξέρετε κι εσείς καλύτερα από μένα, δεν είδαμε. Θα σας πω. Επιχειρησιακά είδατε κάτι σωστό από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Θα σας πω γιατί είδα, γιατί κυκλοφορώ στην Αθήνα. Παρουσιάζουν μια εικόνα μια εμπόλεμης πόλης. Δεν μιλάω, εντάξει, αυτά τα μέσα που έχει στη διάθεσή της η αστυνομία, μια εικόνα που δεν αντιστοιχεί ή δεν αντιστοιχούσε μέχρι τώρα στην Αθήνα. Θέλουν να δείξουν προς τα έξω την εικόνα μιας πόλης, η Αθήνα δηλαδή, που είναι μεταξύ των ασφαλεστέρων πόλεων στον κόσμο, να την παρουσιάζουν ότι είναι πεδίο μάχης. Και αναρωτιέμαι σε ποιον κάνει καλό αυτό. Κάνει καλό στην Αθήνα. Λέτε για τα drones, για ποιο πράγμα λέτε ακριβώς. Όχι τα drones. Όχι τα drones. Κατέβηκαν κάτω κάτω. Ναι. Γιατί λέτε. Κάθε χρονιά σπάγαμε την Αθήνα. Δημιουργήθηκαν. Γλυσάγαμε την Αθήνα κάθε χρονιά. Κύριε Παυλόπουλο και κυρία Κοτροκόη, να σας πω κάτι. Ποτέ δεν, εγώ προσωπικά δεν αποδέχθηκα ισοπεδωτικά συνθήματα, αταξικά, αν θέλετε, συνθήματα περί μπάτσων και τα λοιπά, δολοφόνων και γουρουνιών. Ναι. Όμως τώρα έρχονται να πάρουν παιδιά τα οποία ανήκουν σε λαϊκές τάξεις, την πλευρά της αστυνομίας, να τα εμπολιάσουν με έναν γενιτσαρισμό, να τους πούν ότι απέναντι είναι ο εχθρός λαός. Αυτοί είναι οι εχθροί. Και να επιβάλλουν τον ο εσωτερικός να επιβάλλουν τον τρόμο, ούτως ώστε να κάθεται ο άλλος και να λέει, να μένει άναυδος από τον τρόμο. Να γίνεται παθητικός. Και να σας πω κάτι, κύριε Χρυσοχοΐδη. Αυτό κατά τη γνώμη μου. Εγώ. Στον κύριο συγγνώμη. Όχι. Χρυσοχοΐδη. Ναι, παιδί μου, το πρόβλημα του αυτό είναι. Πλέον έγινε. Πώς θα γίνεται μήνες για να επικρατούν. Ο Χρυσοχοΐδης, μην κάνετε παράσταση. Αυτό είναι το θέμα. Όχι, όχι, μιλήσατε αρκετή ώρα. Εγώ θα μετρήσω τον χρόνο τώρα. Όχι, γιατί το βλέπω. Να μιλήσει η κυρία. Εγώ που το πάω. Ναι, ναι, ναι. Διάγγελμα τόση ώρα. Να μιλήσει η κυρία για να μιλήσει. Ελάτε, ελάτε. Ναι, ναι, μιλήσατε. Δεν έχω θέμα. Παρακαλώ. Δεν έχω πρόβλημα. Το χρόνο μιλάω. 7 χρόνο. Κύριε Σκανδαλίδη, κάντε το σχολείο σας και θα απαντήσει και η διαβούλευση συνολικά. Εγώ ίσα ήθελα να μιλήσει πρώτα. Ελάτε. Θα πάμε αντίστροφα στα πράγματα. Ψυχραιμία, αυτό το πράγμα που επιχειρούν. Κύριε Βαρεμένε.
θα το βρουν κάποια στιγμή μπροστά του. Εντάξει, ωραία. Δηλαδή οδηγεί σε έναν. Στο παρόμοιο δεν είναι αυτό. Πρέπει να διαχειριστείτε τον χρόνο όμως, σας παρακαλώ. Αυτό το τέρας. Τελειώνω, τελειώνω. Πάνω τελεία. Και είμαι έτοιμος μετά να απαντήσω σε οποιονδήποτε. Λοιπόν, λέω, αυτό το τέρας κάποια στιγμή θα διεκδικήσει την αυτονομία του. Το ταΐζουν με φόβο το τέρας για να το βρουν μπροστά του. Μάλιστα, κύριε Χαβαλίδη. Καταρχήν, διάγραψε.